Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των ραμπών στην πόλη της Κέρκυρας, με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η μετακίνηση και πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Κούπουρας, αλλά και ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, κ. Σπανός, παραχώρησαν δηλώσεις για τη σημασία του έργου. Το έργο ξεκινάει από το λιμάνι και σκοπός είναι να φτάσει έως το υπεραστικό κτέλ. Ενώ σύμφωνα με τον κύριο Καλόγερο, το έργο αυτό την επόμενη χρονιά θα επεκταθεί σχεδόν σε όλο το δίκτυο της πόλης, ακόμα και σε περιαστικές περιοχές. Το έργο αυτό ξεκίνησε από την Ιωάννου Θεοτόκη και ολοκληρώθηκε η πρώτη της φάση. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να το δείξουμε και το έργο, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σκούμπουρα. Πλέον τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να ξεκινήσουν από το λιμάνι και να φτάνουν μέχρι, σκοπός μας είναι μέχρι το κτέλ, απρόσκοπτα, χωρίς καμία διακοπή. Εδώ θα υπάρξει και συνεργασία και με την τροχέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε, να απομακρύνουμε δηλαδή το όποιο αυτοκίνητο κλείνει αυτές τις ράμπες. Θα μπει δηλαδή κίτρινη γραμμή, θα μπει προστασία και σήμανση και θα έχουμε μια καλή συνεργασία και με την τροχέα. Θεωρώ ότι αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται για την πόλη μας. Είναι έργα πολιτισμού, έργα κοινωνικού σκοπού. Θεωρώ ότι και στο επόμενο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020, έχουμε εντάξει και εκεί ένα μεγάλο ποσό για να επεκτείνουμε τις ράμπες αυτές σχεδόν σε όλο το δίκτυο της πόλης μας και να προχωρήσουμε και σε περιαστικές περιοχές. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει σε έκταση και μπορώ να πω με τα χρόνια στο Νομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, με την προϋπηρεσία μου, ότι είναι το καλύτερο έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Οι ράμπες είναι σωστές, ενώνουμε το λιμάνι με το υπεραστικό κτέλ, διασχίζουμε όλη την πόλη, είναι όλες προσεγμένες, είναι όλες μελετημένες, είναι από τα καλύτερα έργα, όπως είπα, που έχουν γίνει ποτέ. Σχεδιάζουμε στα επόμενα 4 χρόνια η Κέρκυρα να είναι μία από τις κορυφές σε προσβασιμότητα πόλη στην Ελλάδα και παράλληλα με άλλες δράσεις που κάνουμε, με ειδικούς μηχανισμούς, με αμαξίδια στη θάλασσα, με μηχανισμούς που έχουμε στο τεχνικό πρόγραμμα, 3 σύτρα και ένα άλλο σύστημα για εξυπηρέτηση ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Υπάρχει ένας τεράστιος προϋπολογισμός για τα δεδομένα των ελληνικών δήμων για αυτό το κοινωνικό έργο και για να παρουσιάσουμε πραγματικά κάτι διαφορετικό και να κάνουμε τη διαφορά. Σαν Νομαρχιακός Σύλλογος παρακολουθούμε όλο το έργο που γίνεται από την αρχή και μέχρι τώρα και θα το παρακολουθούμε και στην πορεία με τα καινούργια έργα που θα γίνουν. Πιστεύουμε με τον καιρό να γίνει πλήρης προσβάσιμη όλη η Κέρκυρα και έξω από την πόλη και μέσα στην πόλη. Έχουμε πολύ άριστη συνεργασία με τον κύριο Καλόγερο και με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, τον κύριο Ανδρέα Σκούμπουρα, και πιστεύουμε κάθε χρόνο να είμαστε και καλύτεροι.